εργοδοτήσαμε γύρω στους 25 νέους επιστήμονες στις πόλεις μας. Μια πόλη της Ζωντανίας έχει νέους, μια πόλη της Ζωντανίας έχει εκπαιδευτικά ιδρύματα. Να είναι σίγουροι οι Λαρνακές και όχι μόνο, γιατί με τις εκδηλώσεις μας τα τελευταία χρόνια καταφέραμε να προσελκύουμε κόσμο από όλη την Κύπρο. Ότι θα επανέλθουμε δρυμύτερα. Και ο στόχος μας ο μεγάλος είναι ακριβώς να ενοποιήσουμε το μουσείο με το αρχαίο λιμάνι και το ψηφιδωτό του Ηρακλή σε έναν ενιαίο έργο, σε έναν ενιαίο project, το οποίο θα εμπλουτίσει τον πολιτισμό, την κουλτούρα, αλλά και το τουριστικό προϊόν της Λάρνακας. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για μια πόλη, οι νέοι της να μην μπορούν να βρουν δουλειά. Οι νέοι της να αναγκάζονται είτε να μείνουν στο εξωτερικό ή κάθε πρωί να πηγαίνουν σε άλλες πόλεις και έτσι να χάνουμε το πιο παραγωγικό, το πιο ζωντανό και το πιο ελπιδοφόρο κομμάτι της κοινωνίας. Έτσι είναι μεγάλο στοίχημα αυτό για οποιαδήποτε δημαρχία και ταυτόχρονα το πιο δύσκολο. Θέλω να πιστεύω ότι το τουριστικό προϊόν τη Λάρνακα θα αναθμιστεί πολύ περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Γιατί δεν έχουν πολλές πόλεις αυτά τα πλεονεκτήματα της Λάρνακας. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Δήμαρχο, αφού σήμερα είναι εδώ μαζί μας και τον ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Βύρα, τον Δήμαρχο της πόλης μας που παρά το απαιτητικό του πρόγραμμα κατάφερε σήμερα να είναι μαζί μας. Κύριε Δήμαρχε, ιδιαίτερες ευχαριστίες στέλνει σε εσάς και η διεύθυνση του ακαδημαϊκού μας ιδρύματος, κυρίως γιατί γνωρίζουμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας σας παραμείνατε δίπλα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης, στηρίζοντας τη γνώση, την έρευνα και τους φορείς της παιδείας εν γέννη. Και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και μπορώ να πω ότι είναι με ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκουμε σήμερα, γιατί τέτοιες πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα από εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης μας, από νέους ανθρώπους, όπως είναι η Φοιτητική Ένωση του Alexander College, μας χαροποιεί, γιατί όπως λέω πάντοτε, έναν εκπαιδευτικό ίδρυμα σε μια πόλη είναι πηγή ζωής. Και όταν λέω πηγή ζωής, με την πραγματική έννοια της λέξης, σε όλα τα επίπεδα. Και όχι μόνο στο οικονομικό κομμάτι, κυρίως στα υπόλοιπα, στην έρευνα, στη ζωντάνια, στο να υπάρχουν ενεργοί πολίτες, ενεργοί νέοι, στο να υπάρχει έτσι μια τριβή σκέψης, μια σκέψη η οποία θα μας κάνει καλύτερους ανθρώπους, καλύτερη πόλη και είναι υποχρέωση μας να στηρίζουμε ακριβώς τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους νέους της πόλης μας. Κύριε Βύρα, διανύουμε μια δύσκολη περίοδο παγκόσμια εδώ και 1,5 χρόνο. Ο κόσμος βγήκε εκτός καθημερινότητας. Μόλις πέρσι οι κοινωνίες γνώρισαν με τον πιο σκληρό και απάνθρωπο τρόπο τι σημαίνει εγκλεισμός, κοινωνικός αποκλεισμός, κατεξαίρεση, μετακίνηση και πολλά άλλα. Σήμερα, στο πλαίσιο αυτή τη συζήτηση, θα πούμε κυρίως για όλα όσα έγιναν και πρόκειται να γίνουν για την ανάπτυξη της πόλης, έτσι ώστε η πόλη μας να μπορέσει να κρατήσει την νέα γενιά με θέσεις εργασίας και άλλα. Κυριάκο. Παράλληλα όμως, θα θέλαμε να μάθουμε με ποιον τρόπο η πόλη μας στηρίζει τους νέους, που είναι κύριο για εμάς, μέσω της προσπάθειας σας επίλυσης των κοινωνικών προβλημάτων που δημιουργούνται. Ακριβώς το στίχημα για μια πόλη δεν είναι να τελειώσει ούτε ένα μεμονωμένο έργο, είναι πολλά σημαντικά, αλλά το πιο σημαντικό είναι ακριβώς να δώσει διέξοδο στους νέους, να δώσει δουλειά, να δώσει προοπτική, να δώσει μέλλον. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για μια πόλη, οι νέοι της να μην μπορούν να βρουν δουλειά. Οι νέοι της να αναγκάζονται είτε να μείνουν στο εξωτερικό ή κάθε πρωί να πηγαίνουν σε άλλες πόλεις και έτσι να χάνουμε το πιο παραγωγικό, το πιο ζωντανό και το πιο ελπιδοφόρο κομμάτι της κοινωνίας. Έτσι είναι μεγάλο στοίχημα αυτό για οποιαδήποτε δημαρχία και ταυτόχρονα το πιο δύσκολο. Δεν είναι κάτι το οποίο επιλύεται ούτε σε κάποιους μήνες ούτε σε κάποια χρόνια και δεν επιλύεται απλά, με την έννοια ότι η ανάπτυξη που θα δώσει δουλειές είναι κάτι περίπλοκο και κάτι που χρειάζεται πάρα πολύ χρόνος και κόπος και θεωρώ ότι ξεκινήσαμε προς αυτήν την κατεύθυνση και είναι το μεγάλο μου όραμα. Όταν τελειώσα από δήμαρχος, να πω ότι βοήθησα ακριβώς αυτήν την προοπτική, βοήθησα τους νέους της πόλης μας
να νιώθουν ότι δεν έχουν να χάσουν τίποτα ή δεν τους λείπει τίποτα από τη Λάρνακα. Και το κυριότερο είναι η δουλειά. Η προοπτική, το μέλλον, να μεγαλώσουν τις οικογένειες τους, να κάνουν οικογένεια. Και να μην αναγκάζονται είτε να μεταναστεύουν στο εξωτερικό είτε να κατοικούν σε άλλες πόλεις. Πριν μπούμε στο εις βάθος θέμα της σημερινής μας συνέντευξης, θα ήθελα πολύ, εγώ και ο κόσμος που μας ακούει, να γνωρίσουμε ποιος είναι ο Δήμαρχος. Δηλαδή, ποιος είναι ο κύριος Ανδρέας Βίρας. Ο Ανδρέας Βίρας είναι ένας άνθρωπος όπως όλους τους άλλους. Ένας άνθρωπος που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρνακα, στο προσφυγικό οικισμό Αγίων Αναργύρων. Η Λάρνακα είναι η πόλη που φιλοξένησε την οικογένεια μου μετά το 1974. Τους έδωσε μια νέα ζωή, μια νέα προοπτική που δεν έγινωσαν ποτέ ξένοι. Και έτσι μέσα σε αυτές τις συνθήκες μεγάλωσα σε μια έτσι αποφτώχο γειτονιά της Λάρνακας. Και με τα έτσι πολλά βάσανα και θυσίες κατάφεραν οι γονείς μας να μας σπουδάσουν. Και ήμασταν από τους τυχερούς που βρήκαμε δουλειά στη Λάρνακα, μείναμε στη Λάρνακα εκτός από κάποια μικρά διαστήματα και ένιωθα και εγώ με σειρά μου ότι πρέπει να προσφέρω πίσω όλα αυτά τα οποία μας έχει προσφέρει αυτή η πόλη. Από εκεί και πέρα είμαι ένας άνθρωπος όπως με τους φίλους του, την οικογένεια, τα ενδιαφέροντα, όπως ο κάθε ένας από εμάς. Ένας απλός άνθρωπος. Πρόσφατα είχατε διαγνωστεί με κορονοϊό. Ναι. Πώς το βιώσατε? Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σίγουρα δεν είναι μια γρήπη ή κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε με επιπόλαια. Ιδιαίτερα επειδή έχω προσωπική πλέον έτσι εικόνα, εμπειρία, θέλω να πω ότι είναι μια πολύ ύπουλη ασθένεια, ένας πολύ ύπουλος ιός που ακόμα και εγώ που δεν κατατάσσουμε στις ευπαθείς ομάδες με την αυστηρή έννοια της λέξης, ήταν 15 μέρες πάρα πολύ δύσκολες, με τρομερούς πονοκεφάλους, τρομερή αδυναμία, βήχαν, το οποίο ήταν συμπτώματα που δεν ξαναπέρασα από άλλη ασθένεια και φαντάζομαι τι μπορεί να κάνει αυτός ο ιός σε άτομα τα οποία ίσως να έχουν πιο ευπαθείς. Θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίζουμε με επιπόλαια, δεν είναι κάτι το οποίο να μην πιστεύουμε ότι υπάρχει αυτός ο ιός και πόσο επικίνδυνος είναι, γιατί τότε εκεί ξεκινούν τα πραγματικά προβλήματα. Θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα ξεπεραστεί όλο αυτό, γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο, κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε καν να διανοηθούμε ότι θα περάσουμε τέτοια εποχή και τέτοιες συνθήκες. Και θέλω να πιστεύω ότι η φετινή χρονιά θα είναι η χρονιά η οποία θα είναι μια πολύ κακή ανάμνηση όλα αυτά που παίρνουν. Η πόλη μας, κύριε Δήμαρχε, βρισκόταν για αρκετό καιρό διάστημα στο κόκκινο όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων. Έχετε επικοινωνήσει με κάποιους ειδικούς? Είμαστε συνέχεια σε επαφή με το Υπουργείο Υγείας και τους ειδικούς αλλά και τους λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας. Ως Δήμος σταθήκαμε δίπλα σε αυτή τη διαδικασία, στηρίζαμε τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υγείας με τα τεστ, παραχωρούσαμε χώρους, παραχωρούσαμε υποδομή. Και γενικά είμαστε σε επαφή, οι υπηρεσίες του Δήμου, το υγειονομείο, η τροχονομία, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, η καθαριότητα έχουν προσαρμοστεί ακριβώς στη διαχείριση της πανδημίας. Η κατάσταση τώρα πώς είναι? Από ό,τι βλέπουμε, η κατάσταση, αυτό που θέλω να πω και αυτό που πρέπει απάντονται και όταν είμαστε στο κόκκινο και όταν δεν είμαστε στο κόκκινο, είναι τόσο μεταβλητή η κατάσταση. Που μια μέρα στην άλλη αλλάζουν τα δεδομένα. Αυτό που πρέπει όλοι να κάνουμε, ανεξάρτητα σε τους αριθμούς το τεστ σήμερα, είναι ότι πρέπει να τηρούμε τα μέτρα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, πρέπει να αντιληφθούμε τη σοβαρότητα αυτού του ιού, έτσι ώστε να μετρηθούμε να τελειώσει αυτό το κακό, να είμαστε όσο δυνατόν περισσότεροι. Κύριε Δήμαρχε, πέραν της πανδημίας εν γέννη, ως ασθένειας δηλαδή δημιουργούνται κοινωνικά προβλήματα λόγω του εκκλεισμού. Όπως είχα αναφέρει και σε προηγούμενη μου εκπομπή, αυξήθηκε το ποσοστό του καπνίσματος. Γενικά στην Κύπρο θερίζει πλέον η κατάθλιψη, η ενδοοικογενειακή βία, η κακοποίηση. Έχουμε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις? Φυσικά έχουμε. Δεν μπορούσε να είμαστε εξαίρεση ως Λάρνακα σε όλα αυτά. Θέλω να πω είναι ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό. Ο άνθρωπος ζει σε ομάδες. Δεν μπορεί, όταν τον περιορίσεις, όταν περνά πολύ χρόνο μόνος του, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι έξω από τη φύση του. Με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται όλα αυτά,
τα προβλήματα που εντείνονται και γίνονται πιο, έτσι να πω, ορατά κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και θέλω να πω ότι και ο Δήμος προς αυτήν την κατεύθυνση, με δωρεά συμβουλευτική, με το ανοιχτό σχολείο, χρησιμοποιήσαμε όλους τους επιστήμονες που συνεργάζονται ακριβώς και εμείς με τη σειρά μας να βοηθήσουμε προς την επίλυση όλων αυτών των οποίων ακριβώς έχετε πει ότι έχουν ενταθεί. Τώρα με τον εγκλεισμό, με την κοινωνική απόσταση που πρέπει να τηρούμε, και είναι κάτι πολύ ανησυχητικό. Είναι κάτι το οποίο έτσι μας προβληματίζει και πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε οργανωμένα. Χωρίς εστίασης, γυμναστήρια κλειστά εδώ και 2 μήνες. Αρκετοί επιχειρηματίες στα πρόθυρα χρεοκοπίας και πολλοί άλλοι αγαναχτισμένοι. Θέλουμε ένα σχόλιο. Εντάξει, είναι γεγονός ότι είναι πολύ λυπηρά και πολύ δύσκολα τα δεδομένα, ιδιαίτερα σε αυτούς τους χώρους, της εστίασης, τα γυμναστήρια που έχουν, έτσι να πω, έχουν τις περισσότερες συνέπειες της πανδημίας. Είναι μια μεγάλη μάχη ανάμεσα στο τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Από τη μια είναι το θέμα της υγείας και πώς περιορίζουμε τον ιό, από την άλλη είναι αυτές οι τρομακτικές συνέπειες προς τους κόπους και την οικονομική καταστροφή μιας σειράς οικογενειών. Και δεν έχω την απάντηση. Δεν έχω τη λύση να πω τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Απλώς πρέπει και οι αρμόδιοι να έχουν υπόψη τις συνέπειες προς μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας και να βρούμε τη βέλτιστη τομή, να βρούμε το βέλτιστο σημείο που ξεκινά και που τελειώνει το ένα, που παραλαμβάνω δεν είναι εύκολο. Δεν έχω την απάντηση να πω αν πρέπει να είναι ανοιχτά τα εστιατόρια ή ανοιχτά τα γυμναστήρια, αλλά θέλω να πω ότι σίγουρα θα μπορούσαν να αποφευθούν κάποια λάθη στη διαχείριση, θα μπορούσαν να αποφευθούν κάποια αποφάσεις τις οποίες ήταν λίγο αλλοπρόσαλλες, έτσι ώστε να είναι και πιο κόσμος κοντά στο να δει κάποιες αποφάσεις και κάποια θέματα τα οποία έχει μια δυσπιστία. Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει όμως το κράτος να βρει τρόπο να αντιμετωπίσει αυτές τις συνέπειες προς αυτήν την κατηγορία των συμπολιτών μας. Δηλαδή το κράτος έχει περισσότερη ευθύνη προς αυτούς τους ανθρώπους να μην καταστραφούν οι κόποι τους, μια ζωή να μην καταστραφούν οι οικογένειες τους. Κλείσαμε για λόγους υγείας, αλλά πρέπει να σταθούμε δίπλα με αυτούς τους ανθρώπους. Κύριε Δήμαρχε, εμείς ως πρόεδρος της Λάρνακας σίγουρα θα στηρίξουμε την τοπική οικονομία, όσο μπορούμε βέβαια, όταν ανοίξουν. Ο Δήμος έχει κάποια πλάνα για την στήριξη των επιχειρήσεων? Εντάξει, και για το 20 έχουμε ανακοινώσει μια σειρά από εκτόσεις στα τέλη και στις φορολογίες του Δήμου. Όσο και όλοι ήταν κλειστές οι διάφορες επιχειρήσεις, τους χαρίσαμε τα αντίστοιχα ποσά. Μακάρι να υπήρχε μια δυνατότητα να είμαστε πιο κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι και ο Δήμος ως οικονομικός οργανισμός δέχτηκε και αυτό μεγάλη πίεση στη μείωση των οικονομικών του. Δηλαδή, και η ιδιαιτερότητα του Δήμου είναι ότι ενώ όλα τα έσοδα είναι σχεδόν ελαστικά εκτός από την κρατική χορηγία, αλλά τα έξοδα μας είναι το 90% ανελαστικά. Δεν μπορείς να πεις ότι έχω μειώσει έσοδα, μειώνω και τα έξοδα. Η μισή, ο οδικός φορισμός, η καθαριότητα δεν μειώθηκε. Και θέλω να πω είναι ότι ό,τι μπορούσαμε να κάναμε, αλλά και ο Δήμος δέχτηκε μεγάλο οικονομικό πλήγμα μέσω της πανδημίας. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τριάντα χρόνια δίπλα σου, Κυριακού. Είμαστε. 30 χρόνια, αλλά εμείς όμως 2 μήνες εδώ. Τρεις μήνες. Τριτώσαμε εντός. Να τα καμούν και εμείς 30 χρόνια. Λαλείς. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη μας ενότητα. Συνεχίζουμε την... νέους. Ναι, συνεχίζουμε την συνέντευξη με τον Δήμαρχο Λάρνακας, τον κύριο Ανδρέα Βίρα. Σας ξανακαλωσορίζουμε, κύριε Ανδρέα, στην πρώτη μας μισή ώρα. Γιώργο. Λοιπόν, όσον αφορά τους νέους της πόλης μας, τολμούν να ανοίξουν δική τους επιχείρηση, να δραστηριοποιηθούν περισσότερο? Θεωρώ ότι... ειδικά τώρα με την κατάσταση. Εντάξει, με αυτή την κατάσταση τα πράγματα είναι δύσκολα για όλους. Είτε μεγάλους, είτε μικρούς, είτε για οποιουσδήποτε, ακόμα και μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες τώρα είναι περιοδοί οι οποίοι δεν είναι εύκολο για νέα ξανήματα, αλλά θεωρώ ότι ναι, παρατηρούμε πάρα πολλές πρωτοβουλίες που νέους ανθρώπους στη Λάρνακας. Ένας περίπατος εκεί στο κέντρο της πόλης, εκεί στην περιοχή του Αγίου Λαζάρου, θα δεις νέες γκαλερί, θα δεις νέα εργαστήρια, θα δεις πρωτοβουλίες κυρίως από νέους ανθρώπους που μας χαροποιούν. Και του πολιτισμού ανθρώποι, αλλά και νέοι επιχειρηματίες.
οι οποίοι αυτόν είναι μια πολύ θετική ένδειξη και για την πόλη αλλά και για το μέλλον που θεωρούμε ότι και ως Δήμος και ως κράτος πρέπει να στρίξουμε αυτές τις πρωτοβουλίες των νέων ανθρώπων. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να δούμε τα εγχέγγυα να προχωρήσουν τις ζωές τους, να προχωρήσουν και να μην υπάρχει μια μιζέρια και να μην υπάρχει έτσι μοναδικών ενδιαφέρον μια δουλειά στο δημόσιο ή μια δουλειά η οποία δεν θα τους δώσει ούτε τις ευκαιρίες αλλά δεν θα κάνουν και αυτό που αγαπούν και αυτό που τους αρέσει. Αν εξαιρέσουμε αυτήν την δύσκολη περίοδο που διανύουμε, θεωρείτε ότι υπάρχουν θέσεις εργασίας αρκετές για τους νεαρούς που βγαίνουν τώρα από την αγορά, στην αγορά εργασίας? Ποια ήταν τα ποσοστά ανεργίας της πόλης μας για τους νέους? Αντιθέτως, θεωρώ ότι η υφιστάμενη νέα γενιά είναι η πιο αδικημένη γενιά των τελευταίων δεκαετιών στην Κύπρο. Μετά το 1974, που εντάξει, η γενιά αυτή του πολέμου είχε τις περισσότερες συνέπειες, γιατί τίποτα δεν συνδέεται με τον πόλεμο, την προσφυγιά και την κατάσταση που επικρατούσε στην Κύπρο, είναι η πιο αδικημένη γενιά. Έχει βιώσει κούρεμα, έχει βιώσει την κρίση του 2013, έχει βιώσει που ακόμα δεν ήρθαμε στο βαθμό που να ξεπεράσαμε την κρίση την οικονομική του 2013, έχει τώρα με την πανδημία. Θεωρώ ότι η φυστάμενη νέα γενιά είναι η πιο αδικημένη και η γενιά η οποία έχει βιώσει την αδικία, έχει βιώσει τις συνέπειες της κακής οικονομικής πολιτικής των προηγούμενων γενιών και θεωρώ ότι θα περάσει καιρός έτσι, να πούμε ότι φτάσαμε στο σημείο το οποίο όλοι οι νέοι έχουν δουλειές, όλοι οι νέοι έχουν ευκαιρίες. Θέλω να πω ότι δυστυχώς δεν μπορώ από αυτό το πράγμα, ότι σήμερα οι νέοι έχουν τις ευκαιρίες που πρέπει να έχουν. Μιλάξουμε λίγο θέμα. Mm-hmm. Προσωπικά ξέρω πολλούς και φίλους μου, μετά τις σπουδές τους αλλάξαν πολύ για να βρω δουλειά. Πιστεύετε ότι τούτον στέει στους πιο ψηλούς μισθούς ίσως που έχουν άλλες πόλεις ή θέσεις εργασίας που έχουμε και έχουν άλλες πόλεις? Εντάξει, είναι συνδυασμός, αντιλαμβάνεσαι ότι όταν υπάρχουν θέσεις εργασίας σε άλλες πόλεις, θέσεις εργασίας φέρνουν πιο ψηλούς μισθούς. Η οικονομική ανάπτυξη, η οικονομική θέση κάθε πόλης είναι σημαντικό στο που να βρουν δουλειά είναι οι Ισλάνδες, δεν μπορούν να μείνουν ανέργοι. Έτσι θα, είτε θα αναγκάζονται να μείνουν στο εξωτερικό ή όσοι έρχονται εκεί πρώτα να πάνε σε άλλες πόλεις να δουλέψουν. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, είναι αυτό που θέλουμε να αλλάξουμε. Είναι αυτό το οποίο θέλουμε να δώσουμε ευκαιρίες στους νέους της πόλης και δεν είναι μόνο για δουλειές στο δημόσιο. Οι δουλειές στο δημόσιο δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα της ανεργίας. Γι' αυτό προτεραιότητα μας είναι να προχωρήσουμε τα μεγάλα έργα της πόλης, τα έργα τα οποία θα φέρουν ποιοτικές στις εργασίες. Ένα μεγάλο έργο και το Μόλ. Θα να το συζητήσουμε και μετά. Εντάξει, το Μόλ είναι μια, έτσι να πω, ένα μέρος αυτού του θέματος. Μεγάλα έργα είναι το λιμάνι Μαρίνα. Είναι μια επένδυση ενός ΖΙΣ που δεν είναι μόνο οι ίδιες οι δουλειές που θα ανοίξουν εκεί στην, από το ίδιο του έργο που είναι αρκετές χιλιάδες. Είναι το γεγονός ότι θα υπάρχουν πλέον δίπλα από το λιμάνι ελκυστικοί χώροι για γραφεία, θα προσελκύσεις μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού, θα προσελκύσεις ναυτιλιακές εταιρείες που δεν είχες σήμερα που να είσαι στεγάσεις. Αυτές οι εταιρείες δεν θα έρθουν μόνο για το γραφείο. Θα προσλάβουν κόσμο, θα προσλάβουν ή θα αναπτύξουμε τομείς τους οποίους θα δώσουμε ευκαιρίες στους νέους. Και μια άλλη στρατηγική της πόλης που ονομάζεται η Λάρνακα η Γαλάζια Πόλη. Ακριβώς ένα τομέα στον οποίο είδαμε ότι μπορούμε να έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα είναι ό,τι αφορά τη θάλασσα. Την έρευνα τα επαγγέλματα που αφορούν τη θάλασσα. Και αυτό ως Δήμος Λάρνακας δώσαμε έμφαση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Maritech 6, το CMMI, το Cyprus Marine Maritime Institute, όπου ο Δήμος Λάρνακας ως συντονιστής μας δίνει τους άλλους εταίρους μας. Ήρθαμε δεύτερη πανευρωπαϊκά και πήραμε μια χρηματοδότηση ανάμεσα σε 250 προγράμματα με πανεπιστήμια, με μεγάλα ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Ήρθαμε δεύτερη και πήραμε μια χρηματοδότηση 30 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 15 εκατομμύρια από το κράτος για να κάνουμε αυτό το κέντρο αριστείας. Ένα κέντρο αριστείας το οποίο θα ειδικεύεται στην έρευνα και στα επαγγέλματα της θάλασσας. Ήδη εργοδοτήσαμε γύρω στους 25 νέους επιστήμονες της πόλης μας. Και ξεκινούμε τώρα, στο μέλλον, ο στόχος μας είναι ακριβώς με startups, με ερευνητικά προγράμματα να προσελκύσουμε ακριβώς και να δώσουμε ευκαιρίες σε πάρα πολλούς νέους επιστήμονες της Λάρνακας και λέω ότι με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες προσπαθούμε ακριβώς να δώσουμε μια προοπτική. Αντίθετα, τα τελευταία χρόνια πολλοί επιλέγουν την πόλη μας για σπουδές.
λόγω της αύξησης των εκπαιδευτικών μας ιδρυμάτων. Η ύπαρξη φοιτητικού κόσμου στην πόλη μας, πώς σας φαίνεται? Όπως έχω πει, είναι για μένα η πιο σημαντική πηγή ζωής. Μια πόλη είναι ζωντανή αν έχει νέους, μια πόλη είναι ζωντανή αν έχει εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μια πόλη έχει έργο αν έχει εκπαιδευτικά ιδρύματα. Γιατί μόνο τότε θα έχει νέους επιστήμονες και ανθρώπους τους οποίους θα μείνουν και θα προσφέρουν στην πόλη τους. Και υπάρχει και μια σύνδεση, ενώ εγώ παραδείγματος χάρη έχω κάνει το μάστερ μου στο Southampton της Αγγλίας. Θέλω να φάω τον πόλη μου, δεν πάντα θα είναι στην καρδιά. Μια πόλη, όταν ένα φοιτητή σπουδάζει σε μια πόλη, συνδέεται μαζί τη. Θέλει να μείνει στην πόλη την οποία σπουδάζει. Ακριβώς θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον τη πόλη να ενισχύσουμε τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, να τα στηρίξουμε, να μείνουν όσο περισσότεροι νέοι τη Λάρνακα και στη Λάρνακα να σπουδάζουν, αλλά και κυρίως να φέρουμε όσο περισσότερου νέου, είτε από άλλε πόλει τη Λάρνακα είτε από το εξωτερικό, για να έρθουν στη Λάρνακα. Ένα πανεπιστήμιο είναι ένα κύτταρο το οποίο δίνει ζωή σε μια πόλη και θα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να στηρίξουμε τα εκπαιδευτικά τμήματα της πόλης. Επί της ευκαιρίας, κύριε Άγου, εκείνο που είπες πριν, να πούμε ότι η Φοιτητική Ένωση του Alexander College, το SWAC όπως το ονομάζουμε εμείς, έχει μπει πριν λίγες μέρες στην ΠΟΦΕΝ. Είναι η πρώτη Φοιτητική Ένωση της πόλης που μπήκε στην ΠΟΦΕΝ. Έχετε μια συμβουλή για τους φοιτητές μας και πώς μπορούν να το αξιοποιήσουν αυτό? Επειδή ως άτομο που έχω περάσει από τα φοιτητικά και έτσι ήταν ενεργό φοιτητικό κίνημα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, κυρίως στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στην Αγγλία, θέλω να πω είναι ότι δεν είναι μόνο το ακαδημαϊκό υπόβαθρο για ένα φοιτητή. Δεν είναι μόνο οι γνώσεις, οι ακαδημαϊκές που θα πάρεις. Η εποχή του Πανεπιστημίου είναι η εποχή η οποία πρέπει να κοινωνικοποιηθείς, να ασχοληθείς με τα κοινά. Να μην ασχοληθεί μόνο με τον εαυτό σου, ασχοληθεί με το να κάνει τη ζωή του τη φοιτητή σου καλύτερη. Είναι ένα δεύτερο πανεπιστήμιο. Οι φοιτητικέ ενώσει είναι κύτταρα την οποία έτσι δίνουν ζωή, διεκδικούν, οριμάζουν και σε προετοιμάζουν για το μέλλον. Έτσι, πραγματικά θέλω να συγχαρώ του φοιτητέ του Αλεξάνδρ που έκαναν τη φοιτητική ενώση. Αυτό δείχνει ότι δεν ασχολούνται μόνο με τον εαυτό του κάποιοι. Μια φοιτητική ενώση είναι. Προασπίζεται. Εκπροσωπά, δίνει επιλογές στους φοιτητές όλους. Άρα είναι κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα και μπορώ να πω ότι σήμερα το έμαθα. Επειδή ήμουν και εγώ στην ΠΟΦΕΝ, ξέρω ακριβώς ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Για να συγχαρώ τους φοιτητές του Αλεξάνδρ για αυτήν την προσπάθεια, για αυτήν την οργάνωση και να πω ότι ως πόλη είμαστε ανοιχτοί ακριβώς σε συνεργασίες, σε ιδέες. Δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο από τις προτάσεις και τις θέσεις των νέων ανθρώπων. Και θέλω να πω ότι ως Δήμος θα χαρούμε πάρα πολύ να ακούσουμε τις σκέψεις σας, να ακούσουμε τις ιδέες σας και να βοηθήσουμε κι εμείς σε αυτήν την κατεύθυνση. Είναι πάρα πολύ καλό και θετικό στοιχείο. Να πιαστούμε από αυτό που είπατε, κύριε Δημάρχε. Συγχαρητήρια στο συμβούλιο μας. Ναι, μεγάλο συγχαρητήρια. Οι φοιτητές μας έχουν στο μυαλό τους αρκετές δράσεις που χρειάζονται πρώτα βεβαίως την έγκρισή σας. Δράσεις όπως γκράφιτι σε τοίχο, με κάποιο κοινωνικό μήνυμα, δεντροφύτευση ή installation κτλ. Είμαστε όχι μόνο, ενώ από τώρα να συμφωνήσουμε. θέλω να πω ότι και τοίχους δημόσιους έχουμε, γιατί είναι σημαντικό να γράφει να τα προστατεύσουμε, δηλαδή να γίνουν σε περιοχές τις οποίες θα υπάρχει έτσι μια διασφάλιση ότι δεν θα έρθει οποιοδήποτε διοκτήτης είτε σπιτιού είτε του ακινήτου. Και έχουμε και πλάνο, έχουμε και τόπους τους οποίους σε εμφανή σημεία της πόλης τα οποία θα μπορούσαμε να πολύ ευχαριστώ να αναπτύξουμε κάποια γράφητη και δεντροφυτεύσεις και έργα στην πόλη και εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Εκδηλώσεις. Ακριβώς. Εντάξει, ενώ θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα ξεπεράσουμε αυτόν τον εφιάλτη και θα επιστρέψουμε έτσι στην κανονικότητά μας. Αλλά επαναλαμβάνω ότι και οι τρία πράγματα που έχετε πει είναι πολύ έτσι θετικά προς τη σωστή κατεύθυνση και ανά πάσα στιγμή θα μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς κανένα πρόβλημα και με ιδιαίτερη χαρά. Να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα πριν πάμε στην επόμενη μας ενότητα. Θα είμαστε μαζί εδώ στο Alex Web Radio. Η ώρα είναι 3:48 λεπτά. Κύριε Δήμαρχε, σε ξανακαλωσορίζω για δεύτερη φορά. Θέλω πλέον να περάσουμε στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και του αθλητισμού.
Όσον αφορά τα πολιτιστικά δρόμενα, είδαμε σπουδαία εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Τι ήταν αυτό που άλλαξε όσον αφορά τη διοίκηση? Εντάξει, δεν θέλω να πω ότι ήταν θέμα διοίκηση, ήταν θέμα ακριβώς ενό νέο στόχων, οράματος και της σημασίας που πρέπει στον πολιτισμό. Ο πολιτισμός, λέω, όπως όταν ήμουν πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας και είχα επαφή με έτσι σε πιο μικρή ηλικία, και όταν συζητούσαμε για τον πολιτισμό και προσπαθούσαν να καταλάβουν τι είναι ο πολιτισμός, τους έλεγα το παράδειγμα του κομπιούτερ. Ότι μια πόλη, μια χώρα μπορεί να έχει τα καλύτερα μηχανήματα, τα καλύτερα εξοπλισμό, η καλύτερη τεχνολογία, αλλά το πρόγραμμα να μην είναι καλό, δεν λειτουργά. Είναι όπως το software για την πόλη. Δηλαδή, χωρίς πολιτισμό δεν έχεις ψυχή, δεν έχεις κουλτούρα, δεν έχεις λειτουργία. Γι' αυτό θεωρήσαμε πολύ σημαντικό τον πολιτισμό. Από την ανάληψη των καθηκόντων μας, ότι δεν είναι κάτι το οποίο απλώς περνούμε τον χρόνο μας. Ο πολιτισμός είναι η ψυχή, είναι αυτό που ζωντανεύει την πόλη. Γι' αυτό φέραμε μέσα νέες εκδηλώσεις, νέους θεσμούς. Προσπαθήσαμε να πάμε τον πολιτισμό στις συνοικίες, στις γειτονιές. Κάναμε θεατρικές παραστάσεις κάτω από τα άστρα, σε σύνδεση των Σακυλερών. Κάναμε μουσικές παραστάσεις στον Άγιο Γιάννη, στους Αγίους Αναργύρους, το φεστιβάλ Λάρνακας το αναβαθμίσαμε. Φέραμε DJ από το εξωτερικό. Προσπαθήσαμε να πιάσουμε τον πολιτισμό από όλη το φάσμα και όλη την κάμα και να φτάσουμε σε όλες τις ηλικίες και σε όλα τα γούστα. Και δυστυχώς είχαμε έτσι μια άσχημη τώρα λόγω του κορονοϊού εξέλιξη. Ότι ενώ εκεί που είχαμε πλάνα, στόχο να το αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο τώρα το 20 και το 21, είμαστε έτσι λίγο όμοιροι αυτή τη κατάσταση. Ο πολιτισμός είναι πάλι ένα τομέα στον οποίο έτσι πλήγηκε πάρα πολύ σοβαρά από την πανδημία. Και μας έκοψε τα φτερά μας, γιατί θέλαμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο αυτή την προσπάθεια. Με αποτέλεσμα σήμερα να είμαστε στην αναμονή. Ενώ δυστυχώς ούτε για το 21 μπορούμε να προγραμματίσουμε δραστηριότητες και εκδηλώσεις, και είναι κάτι μας λυπεί. Γιατί όπως έχεις πει, θεωρώ ότι τα τελευταία 3 χρόνια που μπορούσαμε, κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Και είχαμε στόχο να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Αλλά δυστυχώς είμαστε πλέον όμοιροι της πανδημίας και όπως είπαμε, ούτε συναυλίες μπορεί να προγραμματίσεις, ούτε θεατρικές παραστάσεις, ούτε εκδηλώσεις, δραστηριότητα. Είμαστε όμοιροι ακριβώς της κατάστασης αυτής. Αλλά μπορείς τελειώσει η πανδημία, να είναι σίγουροι οι Λαρνακές και όχι μόνο, γιατί με τις εκδηλώσεις μας τα τελευταία χρόνια καταφέραμε να προσελκύουμε κόσμο από όλη την Κύπρο. Ότι θα επανέλθουμε δρυμύτερα. Όχι, χάσαμε τον κατακλυσμό μας που για το Σκαγιώτη είναι τσουπλίο για τις άλλες πόλεις. Είναι ένα παράδειγμα το μέθος της πανδημίας. Ναι. Μια και ανοίξαμε τη συζήτηση, αυτές τις μέρες γίνεται μεγάλη συζήτηση για το Μουσείο της Λαρνακάς. Υπάρχει κάποια καταληκτική απάντηση για το πότε θα ανοίξει? Θέλω να πιστεύω ότι η απάντηση του Υπουργού η τελευταία, ότι τον Ιούλιο του 2021 θα τηρηθεί. Γιατί το Μουσείο έκλεισε το 17 για 6 μήνες. Οι 6 μήνες έγιναν 4 χρόνια, πήραμε πάρα πολλές υποσχέσεις για καλοκαίρι, αλλά έχουν περάσει 4 καλοκαίρια. Ελπίζω ότι αυτό είναι το τελευταίο και θέλω να πω ότι ως Λάρνακα είμαστε από τις 20 μόνο πόλεις στον κόσμο έχουν 4.000 συνεχιζόμενη ιστορία στην ίδιο τόπο, στην ίδια τοποθεσία. Ιδιαίτερα τώρα με ένα σκαφέ στο αποχαιρευτικού των ιστορικών πυρήνων της πόλης, Άγιο Γιάννη, Χρυσοπολίτησα. Πρώτα μου έχουν βρεθεί απίστευτα. Είδα και μου χρήσιμο. Ναι, απίστευτα έτσι να πω αρχαιότητες ιστορικής σημασίας, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να τα προβάλλουμε, πρέπει οπωσδήποτε να τα εκθέσουμε, πρέπει οπωσδήποτε αυτά να γίνουν χτύμα της κοινωνίας και των πολιτών της Λάρνακας. Όπως το ψηφίδωτο του Ηρακλή και αυτά τα πλάνα που έχουμε και με την, έτσι να πω, με την συμφωνία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, όπως παραδείγματος χάρη ένα έργο το οποίο πρέπει να προγραμματίσουμε και ήδη το συμφωνήσαμε και πρέπει να υλοποιηθεί, είναι η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Λάρνακας. Θα πρέπει και ιδιαίτερα που καταφέραμε ένα άλλο μεγάλο στόχο, που ήταν η μετακίνηση των γηπέδων του τένις. Για δεκαετίες το αρχαίο λιμάνι της Λάρνακας, ένα από τα πιο ιστορικά λιμάνια που είναι, να πω ότι ανακαλύφθηκαν, είναι το λιμάνι του αρχαίου Κητίου, το οποίο για χρόνια ήταν κρυμμένο κάτω από τα γήπεδα τένις. Καταφέραμε και κάναμε νέο. Ο Μιλιονάντης Φέρνης έχουν μετακινήσει τα γήπεδα του τένις εκεί πίσω από το κοινοτικό
Και αναμένουμε το τμήμα αρχαιολίων που θα προχωρήσουν ένα καφέ για να έρθει στην επιφάνεια ολόκληρο του αρχαίου λιμάνι. Και ο στόχος μας ο μεγάλος είναι ακριβώς να ενοποιήσουμε το μουσείο με το αρχαίο λιμάνι και το ψηφιδωτό του Ηρακλή σε έναν ενιαίο έργο, σε έναν ενιαίο project το οποίο θα εμπολουτίσει τον πολιτισμό, την κουλτούρα αλλά και το τουριστικό προϊόν της Λάρνακας. Το αρχαιολογικό μας μουσείο όπου αναφέραμε πριν αδιαφυσβήτητα θα προσθεθεί στη λίστα των χωρών που θα θέλουν να επισκεφθεί ένας τουρίστας της Λάρνακας. Επανεκκίνηση τουριστικού κύματος, ο τουρισμός είναι η κύρια πηγή εσόδων της πόλης μας. Όχι, κύρια, μια από τις κύριες. Μια από τις κύριες. Γενικά με ποιον τρόπο όμως θα αρχίσουμε τους τουρίστες φέτος? Εντάξει, φέτος επαναλαμβάνω ότι είμαστε έρμεων της εξέλιξης της πανδημίας όχι μόνο στην Κύπρο. Και σε διεθνές επίπεδο, δηλαδή οι χώρες τις οποίες έχουμε τα κύρια ρεύματα τουριστών όπως η Αγγλία, η Ρωσία, οι σκανδιναβικές χώρες δεν ξέρουμε τι κατάσταση θα επικρατεί. Θέλω να πιστεύω ότι με τους εμβολιασμούς θα καταφέρουμε να μην έχουμε τα τεράστια προβλήματα που είχαμε το 20, αλλά είμαστε ακόμα σε αναμονή. Θέλω να πω ότι η Λάρνακα τα τελευταία χρόνια πιάνει το μερίδιο που σε αναλογεί σε τουρισμό. Πριν την πανδημία, ενώ τα προηγούμενα 4 χρόνια περίπου επισκέπτονταν την επαρχία Λάρνακα γύρω στους 200.000 τουρίστες, τα τελευταία 2 χρόνια καταφέραμε και τους διπλασιάσαν. Είναι 400.000 ακριβώς οι επισκέπτες στη Λάρνακα. Με ιδιαίτερη χαρά βλέπουμε νέες ξενοδοχειακές μονάδες να φυτρώνουν στο κέντρο της πόλης. Υπάρχουν 12-13 νέα ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή, είτε που χτίστηκαν είτε που είναι στο στάδιο της αδειοδότησης. Ξενοδοχεία τα οποία είναι στο κέντρο της Λάρνακας και αυτό είναι διπλό το φελός, γιατί δεν είναι αυτά τα μεγάλα resort, τα all inclusive, είναι ξενοδοχεία τα οποία ο επισκέπτης θα μείνει στο ξενοδοχείο του στο κέντρο της πόλης, θα ξυπνήσει το πρωί, θα επισκεφτεί τα καταστήματα, τις καφετέριες, θα επισκεφτεί την παραλία της Λάρνακας, σε ζωντανή όλη η πόλη με αυτού του είδους τον τουρισμό. Και πέραν από αυτό είναι ότι αναβαθμίζουν και μορφαίνουν παλιές συνοικίες της πόλης οι οποίοι ήταν εγκαταλειμμένα για πολύ καιρό. Αυτά τα διατηρητικά κτίρια, ένας πολύ, πολύ όμορφα κτίρια. Η Λάρνακα ήταν από τις πιο ακριβώς γραφικές πόλεις λόγω της ύπαρξης αυτών των απίστευτων χτισμάτων, των οποίων των τελευταίων καιρών όλο και περισσότερων έτσι ανακαινίζονται, αναβαθμίζονται και μορφαίνουν ακόμα περισσότερο τη Λάρνακα. Και με τα μεγάλα project που προγραμματίζονται, και γιατί και το λιμάνι Μαρίνα θα έχει τις ξενοδοχειακές μονάδες, θέλω να πιστεύω ότι το τουριστικό προϊόν τη Λάρνακα θα αναθμιστεί πολύ περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Εγώ πιστεύω, βασικά η γνώμη μου, όταν γίνουν τούτα όλα τα project θεού θέλοντος, νομίζω έχουμε τα όλα, δεν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι από άλλες πόλεις, λόγω του ότι είμαστε μικροί πολύ τώρα και έχουμε τα όλα. Εύκολη πρόσβαση στα πάντα. Ακριβώς, η Λάρνακα, ένας τουρίστας που μένει στο κέντρο της πόλης, που έχει πάρα πολλά ξενοδοχεία, δεν χρειάζεται αυτοκίνητο. Μπορεί να πάει υπερπαρητός στη θάλασσα, στους κύριους εμπορικούς δρόμους, στους κύριους δρόμους που είναι τα εστιατόρια και οι καφετέριες, στα αξιοθέατα της πόλης. Έχουν κάποια πλεονεκτήματα τα οποία πρέπει να προβάλλουμε και να τα ενισχύσουμε, γιατί δεν έχουν πολλές πόλεις αυτά τα πλεονεκτήματα της Λάρνακας. Να αλλάξουμε κατηγορία. Να πάμε στην παρέα που έχουμε στην καραντίνα βέβαια. Μεγάλο ενδιαφέρον κινεί το φετινό πρωτάθλημα. Να περάσουμε. Ας πούμε ποια ομάδα είναι. Ναι. Εντάξει, είναι μυστική η ομάδα μου. Είναι πολύ γνωστή γιατί διατέλεσα και πρόεδρος και αρκετά χρόνια μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου και γνωστός οπαδός της Νέας Σαλαμίνας. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, να περάσουμε στην κατηγορία του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου. Πώς βλέπετε τις ομάδες της πόλης μας? Θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο στη Λάρνακα αναβαθμίζεται συνεχώς. Είναι κάτι το οποίο έτσι μπορώ να πω ότι έχουμε μεγαλύτερο εκτόπισμα στο ποδόσφαιρο σε σχέση με άλλες δραστηριότητες. Δηλαδή, ομάδες που είτε είναι από τη Λάρνακα είτε οι προσφυγικές ομάδες που έδρα τους είναι η Λάρνακα πρωταγωνιστούν στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ, η Ανόρθωση, αλλά και ομάδες όπως η Νέα Σαλαμίνα, η Αρκή και ομάδες που είναι γύρω από τη Λάρνακα, ο Ερμής, ο Εθνικός Άχνας, δείχνουν ακριβώς τη σημασία του ποδοσφαίρου στην πόλη μας και τη σημασία την οποία θεωρώ ότι δείχνουν και κάποιες ικανότητες των
των Λαρνακίων, ότι διαχειριζόνται σωστά τις ομάδες, υπάρχει μια υγιής κατάσταση, την οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα ότι το ποδόσφαιρο έχει αυτή την έκταση στην πόλη μας. Η δική σας πρόβλεψη για το φετινό πρωταθλητή? Εντάξει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι φέτος ευτυχώς το ποδόσφαιρο μας δεν μπορεί να κάνει πολλές προβλέψεις. Ναι. Γιατί μπορεί ο πρόεδρος να ιτηθεί από τον τελευταίο. Υπάρχει αυτό το πολύ θετικό στοιχείο, ότι δεν ξέρει. Σήμερα μια ομάδα είναι στην καλύτερη της κατάσταση. Τι μέσα την Ομόνια πριν δύο μήνες. Την είχαν όλοι ξεγραμμένοι, σήμερα είναι πρωταγωνίστρια. Η ΑΕΚ πάλι πέρασε από διάφορες φάσεις. Θέλω να πω, δεν ξέρει πώς θα είναι η ομάδα. Να πρόβλεψε το πρωταθλήμα. Πώς το τέλος του προθήματος του τα play-off που θα κρυθούν τα πάντα. Αλλά θεωρώ ότι η Ομόνια, ο Απόλλωνας και η Ανόρθωση έχουν ένα πλεονέκτημα περισσότερο από τις άλλες ομάδες όσον αφορά ποιο θα είναι ο πρωταθλητής. Τι πέντε την ομάδα σου? Ναι. Δεν έχεις παραπάνω? Δεν έχω κανένα. Εκτός που το ποδόσφαιρο, για ποια άλλα αθλήματα είναι φιλόξενη η πόλη μας? Εντάξει, έχουμε μεγάλο παρενότηση ιστορία στο μπάσκετ. Ο πεζοπορικός και η ΑΕΚ τώρα νομίζω είναι από τις πρωταγωνίστριες στην Κυπριακή καλαθόσφαιρα. Γέμισαν με πολύ χαρά τους Λαρνακείς, είτε με καταγωγή την Λάρνακα είτε με πρόσφυγες που κατοικούν στην πόλη, γιατί είχε αυτό την ιδιότητα το μπάσκετ, ότι επειδή δεν υπήρχαν άλλες ομάδες, δεν υπήρχε ούτε η Ανόρθωση ούτε η Σαλαμίνα μπάσκετ, οι Λαρνακείς όλοι αγκάλιασαν ακριβώς αυτή την προσπάθεια τότε του πεζοπορικού και της ΑΕΚ, και είναι μια πόλη που είναι μια έτσι, ομάδα που ένωνε τους Λαρνακείς, ο πεζοπορικός και η ΑΕΚ μπάσκετ. Και ως πρόσφατα ήταν με τίτλους, ενώ κατάκτησαν πάρα πολλοί τίτλους. Άρα το μπάσκετ έχει έτσι, μπορώ να πω, παρελθόν και μέλλον στη Λάρνακα, αλλά γενικά η Λάρνακα αγκαλιάζει τον αθλητισμό. Δηλαδή η Λάρνακα είναι μια αθλητική πόλη, σε όλα τα αθλήματα, από το βόλεϊ, από το τένις, είτε ατομικά αθλήματα. Θεωρώ ότι στη Λάρνακα υπάρχει μια κουλτούρα αθλητισμού, την οποία ο Ζήμος θεωρώ ότι αγκαλιάζουμε και ενισχύουμε σε αυτήν την κατεύθυνση με πολλές αθλητικές δραστηριότητες. Η Λάρνακα είναι πρωτεύουσα του αθλητισμού. Με το μαραθώνιο μας, με τα τουρνουά βόλεϊ, παγκόσμια τουρνουά βόλεϊ, με πάρα πολλές εκδηλώσεις beach handball, τριάθλου. Θέλω να πω ότι η Λάρνακα είναι μια πόλη η οποία ενισχύει και αγκαλιάζει τον αθλητισμό. Έχουμε αρκετούς αθλητές που έπαιξαν εξωτερικό. Π.χ. εγώ ξέρω ότι τένις φωτοσκαλία, ας πούμε. Ναι, ένα κλασική περίπτωση. Ναι, και ποδοσφαιριστές και τα... Κύριε Δήμαρχε, πριν λίγες μέρες είδαμε ένα βίντεο με παιδιά κάτω των 18 ετών, στους οποίους απαγορεύτηκαν οι προπονήσεις τους σε ομαδικά αθλήματα λόγω κορονοϊού. Είναι η στιγμή που νιώθεις περήφανος για αυτή τη γενιά που του λείπει η άθληση, η ζωή. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κάπου διάβασα μια έτσι γελιογραφία για τους νέους σήμερα, ότι είναι στην καλύτερη ηλικία, στη χειρότερη εποχή όμως. Ότι σήμερα, αντί να χαίρονται ακριβώς στην καλύτερη τους ηλικία, αντί να είναι στα γήπεδα, αντί να είναι έξω στον περίπατο, έξω στη ζωή, είναι κλεισμένοι μέσα στο σπίτι. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση, ούτε στα χειρότερα μας όνειρα. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε αυτήν την κατάσταση. Αντιλαμβάνεστε το να είσαι νέος, να είσαι 18, 17 χρονών, 20 χρονών, 22, για να αντί να ζεις και να χαίρεσαι τη ζωή, να είσαι σε αυτήν την κατάσταση. Και ιδιαίτερα ναι, ότι είναι πολύ δύσκολα πράγματα στο αθλητισμό. Ενώ έχει νέους που ζουν για το ποδόσφαιρο, ζουν για τον αθλητισμό και τους έχεις κλειστούς μέσα σε ένα δωμάτιο. Αλλάξουμε ενότητα, πάλι. Ανάπτυξη. Πάμε στην ανάπτυξη. Είδαμε πολλές θετικές αλλαγές στην πόλη μας. Η μία είναι η μετακίνηση δεξαμενών των καυσίμων. Και πιο σημαντική. Ένα σχόλιο για τούτο. Αντιλαμβάνεστε ότι. Νομίζω ότι χρόνια που. Είναι δεκαετίες και πολλοί δεν πίστευαν ότι θα καταφέρουμε. Σε 2-3 μήνες που θα ξεκινήσει. Όχι, από το Φεβρουάριο ξεκινά και η κατεδάφιση των δεξαμενών πετρελαίου. Και μας μένει μόνο τον Γκάζιν που γι' αυτό έχει τροχιοδρομηθεί. Πλέον θα πιστεί και ο πιο δύσπιστος ότι πλέον δεν είναι μόνο λόγια. Έχει επιδευθεί μετακίνηση, μαθαίνει τον Γκάζιν, ήδη εγκαταστάσεις υγραερίου χτίζονται στην περιοχή του Βασιλικού. Μέσα στο καλοκαίρι της φετινής χρονιάς θα είναι και τον Γκάζιν παρελθόν από την πόλη. Γιατί μιλώντας με συγκεκριμένους ξένους επενδυτές, όταν έρχονταν παλιά στη Λάρνακα και τώρα και μόλις πήγαιναν τον Μάριν τους
Σε αυτήν την περιοχή ήταν ο κύριος λόγος που να μην έρχονταν στη Λάρνακα. Ήταν μια περιοχή η οποία εντάξει έχει προσφέρει στην οικονομία της πόλης, έτσι να μην τα μηδενίζουμε. Όλα, αλλά ήταν μεγάλο μειονέκτημα για τη Λάρνακα. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα τη Λάρνακα ότι στη μια από τις πιο παραγωγικές περιοχές της πόλης, γιατί είναι δίπλα αυτή η πόλη οι εγκαταστάσεις. Πέρα από το θέμα ασφάλειας, ότι είχαμε αυτές τις ορολογιακές δόφες δίπλα από τα σπίτια μας, από τα σχολεία, από τα ξενοδοχεία, ήταν και αυτή η ρήπανση όλη. Η οποία θεωρώ ότι μόνο η μετακίνηση αυτών των δεξαμενών ανοίγουν τεράστιες προοπτικές στη Λάρνακα. Μιλούμε ότι ανοίγει ένα παλιακό μέτωπο 2,5 χιλιόμετρων δίπλα μια από τις πιο ωραίες παραλίες της Λάρνακας, δίπλα από το κέντρο της πόλης, 10 λεπτά από το αεροδρόμιο, 5 λεπτά από το λιμάνι. Δεν έχει πολλές προοχές στον κόσμο που έχουν αυτά τα πλεονεκτήματα. Καταλαμβάνεστε τι σημαίνει για την πόλη μας αυτό το γεγονός. Υπάρχει κάποιον πλάνο ανάπτυξης του? Φυσικά υπάρχει πλάνο. Είναι, το πρώτο είναι πρέπει να η μετακίνηση, η αποξήλωση, η απορρίπαση του εδάφους και προβλέπουν για μια σειρά από δημόσια έργα εκεί στην περιοχή, όπως π.χ. επιχωμάτωση και έτσι, επέκταση της παραλίας σχεδόν 60 μέτρα. Γιατί υπάρχει διάβρωση εκεί στον χώρο λόγω των πολλών χρόνων. Θα γίνουν πεζόδρομοι, θα ενωθεί το Φινικούδε με την περιοχή, θα φυλευτεί πράσινο, θα γίνει παραλία. Που θεωρώ ότι σιγά σιγά τροχιοδρομούνται όλοι. Είναι ήδη αυτά τα σχέδια ανακοινωμένα στο σχέδιο περιοχή που ανακοινώθηκε με την μετακίνηση. Περιγράφονται όλα τα έργα που πρέπει να γίνουν στην περιοχή. Και ακριβώς τώρα που επιτέθηκε ο πρώτος στόχος της μετακίνησης, ο νέος στόχος είναι ακριβώς η ανάπτυξη της περιοχής. Θέλω να έχουμε ένωση Φινικούδες. Είναι μεγάλος στόχος η ενοποίηση του παραλιακού μετωπού, ακριβώς. Γενικά όμως, πόσο καιρό χρειαζόμαστε για να αξιοποιήσουμε τον παραλιακό μας μέτωπο και να φέρουμε την πόλη σε αυτό το σημείο της ανάπτυξης που θέλουμε? Θα τροχιοδρομηθούν έργα όσο πιο σύντομα γίνεται? Ήδη ο Δήμος αυτή τη στιγμή έχει έργα γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία σιγά σιγά τελειώνουν. Όπως ήδη παραδόθηκε ο Δημοτικός Κήπος και η Λέσχη Λάρνακας, έναν παραδοσιακό χτίριο, ιστορικό χτίριο της Λάρνακας που θα ενισχύσει πάρα πολύ τον πολιτισμό μας. Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021 τελειώνει η νέα δημοτική αγορά, τελειώνει το κοινοτικό κέντρο και ως το τέλος του χρόνου θα τελειώσει και το Ζουχουρί. Το λιμάνι Μαρίνα έχει αναδεθεί στον επενδυτή. Ως το τέλος του χρόνου θα αναλάβει η διαχείριση και από τον νέο χρόνο ξεκινούν τα κατασκευαστικά έργα μιας επένδυσης ενός ΖΙΣ. Ξεκινάει η αποξήλωση των δεξαμενών. Θεωρώ ότι μπαίνει το νερό στο αμπλάκι. Σε 4-5 χρόνια από σήμερα η Λάρνακα θα αναγνωρίσει. Γενικά όμως πιστεύω ότι αυτό που σκέφτονται περισσότερο οι νέοι και που το σκέει είναι ότι δεν έχουμε μολ ως πόλη στην πόλη μας. Ήταν η μόνη πόλη χωρίς μολ. Ναι. Πώς βλέπετε τα έργα για το μολ? Το μολ είναι μια πραγματικότητα πλέον η οποία λειτουργά εντός του όταν το επιτρέψουν τα μέτρα. Πότε προβλέπετε να ανοίξει? Εντάξει, Φεβρουάριο-Μάρτιο είναι τελειωμένο σχεδόν το μολ. Είναι θέμα των μέτρων και των δυσκολιών που υπάρχουν πλέον στα μαγαζιά. Δηλαδή, όσο το καλοκαίρι σίγουρα θα ανοίξει το μολ. Είναι μια πραγματικότητα. Εντάξει, όμως ένα μολ συναντάει για μια σειρά από άλλα θέματα και προβλήματα. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι μια σειρά από μικροεπιχειρήσεις στο κέντρο να έχουν προβλήματα. Να αντιμετωπίσουν διάφορα προβλήματα. Δηλαδή, το μολ, εντάξει, είναι κάτι που όπως λέτε και εσείς, δεν έχει άλλη πόλη στην Κύπρο και στον κόντο που έχει μολ. Δεν μπορείς δηλαδή να κάνει αποτελέσει εξαίρεση. Αλλά εγώ διατηρώ σε κάποιες επιφυλάξεις για την επίδραση που ενάχει σε μια σειρά από μικρομεσαίες επιχειρήσεις της πόλης μας που πρέπει να τον στηρίξουν. Γιατί πολλές οικογένειες που εξαρτούνται που το λιανικό εμπόριο να μην τους σχηματοποιήσουν. Με την ενδυνάμωση του κέντρου. Του κέντρου. Γι' αυτό θέλω να πω ότι ένας τρόπος είναι ακριβώς όλα αυτά τα έργα που κάνουμε στο κέντρο σήμερα, δηλαδή τα έργα που προγραμματίζουμε και ξεκινούν από τον χρόνο. Μια και είπαμε για το λιμάνι Μαρίνα, δημιουργούνται τουλάχιστον 3.000 άμεσες θέσεις εργασίας από ό,τι είπατε σε μια συνέντευξη. Είναι μέσα από τις διάφορες μελέτες που βγαίνουν αυτά τα στοιχεία. Υπάρχει ήδη μελέτη και των επενδυτών αλλά και του Υπουργείου Οικονομικών που φαίνεται ότι αυτή η επένδυση θα συνεισφέρει γύρω στα 120 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο αύξηση του ΑΕΠ. Τη Λάρνακα και την κατεύθυνση τη Κύπρου. Δηλαδή είναι ίσως η μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση που γίνει ποτέ στην Κύπρο και είναι κάτι το οποίο ακριβώς θα αλλάξει επίπεδο την πόλη μας. Και άλλο. Εγώ προσωπικά ξεχώρισα το έργο του Ζουχουρί και νομίζω ότι αυτό αφορά τους νέους περισσότερο απ' όλα, πέραν του μολ.
Τι περιλαμβάνει και πότε να περιμένουμε να ολοκληρωθεί? Ήδη ξεκίνησε εδώ και περίπου 4 μήνες το έργο. Είμαστε εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Δεν αναμένουμε να έχουμε καθυστερήσεις για το έργο αυτό. Αναμένεται να τελειώσει τον Μάρτιν του 22. Έτσι, περίπου ένα χρόνο από σήμερα θα τελειώσει το έργο. Ακριβώς ζωντανεύει και βγάζει στην επιφάνεια ένα θησαυρό της πόλης που ήταν κρυμμένος για δεκαετίες κάτω από μπάζα, κάτω από αμίαντους, κάτω από αποθήκες, τα οποία κρύβαν ένα θησαυρό της πόλης, το οποίο αναδεικνύεται με αυτόν το έργο και θα αποτελέσει ακόμα ένα σημείο αναφοράς για την πόλη, πέρα από τις διάφορες καφετέρειες που θα δικαιούνται να έχουν τραπεζάκια στον εσωτερικό χώρο. Θα έχει χώρο εκδηλώσεων, θα έχει πράσινων, θα είναι ακριβώς ένας πνεύμονας πολιτισμού, ένας πνεύμονας ζωής επιπλέον για την πόλη, όπως και η δημοτική αγορά δηλαδή, που απέναντι, εκτός από τα παραδοσιακή αγορά, την οποία αν πας στο εξωτερικό είναι από τα αξιοθέατα, περιλαμβάνει τρεις καφετέρειες εστιατόριων στην Ταράτσαν, με πράσινων, θα είναι πράγματα τα οποία θα δώσουν επιλογές και θα μορφύνουν ακόμα περισσότερο την πόλη μας. Κρατούμε όμως ότι σε 4-5 χρόνια η πόλη θα είναι αγνώριστη. Αυτό λέω. Ήδη άρχισε και φαίνεται το μέγεθος της αλλαγής. Όπως είναι γνωστόν, ξέρουμε ότι διανύεται την τελευταία σας χρονιά. Θα συνεχίσετε να προωθείτε τους πόθους της Λάρνακας για την ανάπτυξη? Με λίγα λόγια, θα διεκδικήσετε για ακόμη μια πενταετία την θέση αυτή? Όπως λέω, ότι η ενασχόληση με τα κοινά είναι πολύ απρόβλεπτη. Είναι μια δυναμική διαδικασία που σήμερα ισχύει αυτό, αύριο μπορεί να ισχύει κάτι άλλο, το οποίο να αλλάξει τα σχέδια σου και τους προγραμματισμούς σου. Πιστεύω ότι αυτός ο χρόνος είναι πάρα πολύ σημαντικός για αρκετά θέματα της πόλης, να τελειώσουν τα έργα που έχω πει, να ολοκληρωθεί η μετακίνηση των δεξαμενών. Άρα έχουμε ακόμα πράγματα τα οποία θα καθορίσουν και την μελλοντική μου πορεία. Θεωρώ όμως, για να είμαι δίκαιος και ειλικρινής, ότι σε μια θητεία δεν προλαβαίνεις να κάνεις αυτά που θέλεις, ούτε προλαβαίνεις να υλοποιήσεις τους στόχους και τα οράματα σου. Θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό μια δεύτερη θητεία, όχι γιατί πρέπει να τελειώσεις αυτά που έχει ξεκινήσει και να βάλεις το δικό σου στίγμα, που όσο και να το κάνουμε δεν μπορεί να μπει σε μια θητεία μόνο. Είναι κάτι που με ενδιαφέρει, αλλά επαναλαμβάνω, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Έχουμε καιρό ακόμα, έχουμε πολλά πράγματα που τρέχουν, που θέλω να πετύχουμε, και όταν θα έρθει η ώρα θα αποφασίσω πώς θα προχωρήσω. Πάμε σε ένα διάλειμμα και να συνεχίσουμε την συνέντευξή μας. 30 χρόνια Alexander College, επιστρέψαμε πίσω. Λίγο πριν να κλείσουμε, να αλλάξω λίγο θέμα, να πούμε ότι το ερευνητικό μας κέντρο κλείει φέτος 5 χρόνια με διευθυντή τον Κώστα Χριστοδουλίδη. Θέλουμε ένα μήνυμα από εσάς για το ερευνητικό μας κέντρο. Εντάξει, πέρα από το η φίλια μου με συνδέει για πάρα πολλά χρόνια με τον Κώστα, είναι αυτό που λέω ότι ένα πανεπιστήμιο, ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα είναι πηγή ζωής για μια πόλη. Με το ερευνητικό κέντρο του Alexander College κάναμε διάφορες έρευνες και ως Δήμος αλλά και τον κύριο μου στον Οργανισμό Νεολαίας για τη συμπεριφορά των νέων και αρκετά άλλα σημαντικά έρευνες, τις οποίες μας έδωσαν πολύτιμα στοιχεία για μια σειρά από σοβαρά θέματα που απασχολούν τους νέους, το οποίο ακριβώς χωρίς έρευνα, χωρίς αφισβήτηση, χωρίς διερεύνηση δεν πάμε μπροστά, ούτε ως κοινωνία ούτε ως άτομα. Έτσι θέλω πραγματικά να συγχαρώ το Alexander College, γιατί εκτός από το ακαδημαϊκό, πρώτα προγράμματα της τάξης, της αίθουσας, διατηρεί αυτόν το πολύ σημαντικό ερευνητικό κέντρο για την πόλη μας, το οποίο μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες, μας δίνει χρήσιμα εργαλεία ακριβώς να παράξουμε πολιτική, να διορθώσουμε προβλήματα και να δούμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία, και θέλω να πραγματικά να συγχαρώ για την υπάρξη αυτού του ερευνητικού κέντρου, και αυτό δείχνει ακριβώς και το ενδιαφέρον για την κοινωνία και για την πόλη, και όχι μόνο το ακαδημαϊκό κομμάτι, το οποίο είναι και αυτό σημαντικό, αλλά το ερευνητικό κομμάτι είναι εξίσου σημαντικό και ίσως ακόμα πιο σημαντικό για την κοινωνία. Πίσω να μας ακούει ο κύριος Κώστας. Τους χαιρετισμούς μας να πούμε. Λοιπόν, κλείνουμε. Μάλιστα. Κλείνοντας, θέλουμε ένα μήνυμα στους νέους της πόλης μας. Αυτό που θέλω να πω, ότι εμείς θέλουμε ενεργούς πολίτες.
Θέλουμε πολίτες οι οποίοι να μας αφισβητούν, πολίτες οι οποίοι να μας παρακινούν, πολίτες οι οποίοι να μας βάζουν στη σωστή γραμμή εκεί που πάμε να παρεκκλίνουμε, πολίτες οι οποίοι να μην ασχολούνται μόνο με τον εαυτό τους και το δικό τους συμφέρον, να πω, αλλά νέους τους οποίους να ασχολούνται με τα κοινά, νέους τους οποίους να έχουν όραμα να αλλάξουν όχι μόνο τη ζωή τους αλλά ολόκληρη τη κοινωνία. Μόνο τότε θα έχουμε μέλλον και ως πόλη και ως χώρα και ως κοινωνία. Έτσι, αυτό είναι το μήνυμα μου. Να είναι ενεργητικοί, να αφισβητούν και να νοιάζονται για έναν καλύτερο μέλλον. Να ευχαριστήσουμε ξανά τον κύριο Ανδρέα Βίρα που πριν, παρά το... Αφού είπαμε για τους νέους, να πούμε και γενικά για τους Λαρνακίς τώρα. Για τους παλιούς. Αυτό που θέλω από τους Λαρνακίς είναι ότι να είναι σίγουροι ότι θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, να συνεχίσουμε να νιώθουμε περήφανοι, να συνεχίσουμε να νιώθουμε ότι κατοικούμε στην πιο όμορφη πόλη της Κύπρου και ότι το μέλλον θα είναι ακόμα καλύτερο και ότι θα φέρουμε στην πόλη μας ό,τι μας έλειψε στο παρελθόν. Ευχαριστούμε, κύριε Ανδρέα. Εγώ ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.